Να είστε ο κύριος. Το πρωί της Τετάρτης 9 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στον προαύλιο χώρο του ενιαίου ειδικού γυμνασίου και λυκείου Καβάλας, μέσα από την οποία απονομήθηκαν στους μαθητές του σχολείου πιστοποιητικά γνώσεων πληροφορικής και χειρισμού υπολογιστών. Στην εκδήλωση βρέθηκε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος της Καβάλας Θεόδωρος Μουριάδης, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Πολιτισμού Απόστολο Μουμτσάκη, αλλά και ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Απόστολος Βαγενάς. Ναι, η σημερινή εκδήλωση ήταν μια από τις πολλές δράσεις που κάνει το ειδικό γυμνάσιο και λύκειο. Είναι μια, ας το πούμε, μίνι σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα, όπου οι ευαίσθητοι ιδιώτες βοηθούν τα παιδιά μας εδώ να μπουν σε κάποια προγράμματα τα οποία είναι κοστοβόρα. Σήμερα απέκτησαν το πιστοποιητικό γνώσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών και είναι εξαιρετικά σημαντικό εφόδιο για τη ζωή του καθενός μας, έτσι. Και ιδίως ημών των μεγαλυτέρων, οι οποίοι ξεκινήσαμε ψηφιακά αναλφάβητοι. Θέλω να πω, να συγχαρώ καταρχήν τα παιδιά για τη δύναμη και το χαρακτήρα που δείχνουν. Τους καλούς τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι τους βοηθούν και συνδράμουν σε κάθε έκφανση τη ζωή τους, όχι μόνο μαθησιακά, αλλά και κοινωνικά και προσωπικά, τον διευθυντή του σχολείου και βεβαίως όλους όσοι με τον τρόπο τους βοηθούν τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις. Καταρχήν, συγχαρητήρια στους καθηγητές για την πολύ και την καταπληκτική δουλειά που κάνουν, και μάλιστα αυτό φαίνεται από την αγάπη των ίδιων των μαθητών για το σχολείο, αλλά και για τις δεξιότητες που αποκτούν αυτά τα παιδιά. Και διότι αν δείτε και η έκθεση ζωγραφικής που έχουν και τα άλλα εκθέματα, αλλά και η δουλειά που κάνουν, επισκέφθηκα και ένα τμήμα που κάνει Εράσμους διαδικτυακά και η δουλειά τους είναι εντυπωσιακή. Επίσης θέλω να συγχαρώ τους 10 μαθητές οι οποίοι πήραν την πιστοποίηση στους υπολογιστές, που δείχνει ότι όταν κάποιος θέλει μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα. Λοιπόν, ο Δήμος θα είναι και είναι πάντα δίπλα στο ειδικό σχολείο και σε όλα τα σχολεία για να μπορέσουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.